Χαίρετε. Ένα βίντεο το οποίο νόμιζα πω δεν θα χρειαζόταν να κάνω, αλλά επειδή χρειάζεται θα το κάνω. Γεια σα. Φτιάχνω αυτό το βίντεο για να επεξηγήσω πώ λειτουργεί η συμμετοχή στο κανάλι για ακόμη μια φορά. Για όσου δεν έτυχε να δουν τα προηγούμενα ή δεν μπόρεσαν να καταλάβουν μέσα από τα σχόλια που προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε κάποιοι από εμά τι τελευταίε δύο μέρε που ζήσαμε μια μήνυ παράνοια, όταν ε, κάποια μέλη από τη συμμετοχή μου πρότειναν οικιοθελώ ένα συγκεκριμένο βίντεο. Που είναι για, τα, για τους ανθρώπους στη συμμετοχή, να το βάλω δημόσιο για να φιληθούν και άλλοι άνθρωποι. Και μπήκε εκείνο το βίντεο δημόσια. Είναι ένα βίντεο που, από τη σειρά των βίντεο που διαβάζω το βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή για όσους είναι στη συμμετοχή. Μπήκε δημόσια αυτό το βίντεο. Κάποια φίλη που είναι στη συμμετοχή έγραψε, μήπως ήταν ένα άλλο βίντεο που λέγαμε να βγάλουμε. Οπότε εγώ συ, συ, ε, έγραψα από κάτω ότι δεν έχει σημασία ποιο βίντεο έχει βγει. Σημασία έχει ότι όλο το βιβλίο. Και οι άντρε έχουν ψυχή, όπω και όλο το βιβλίο Η Ανατομία Μια Γυναίκα υπάρχουν δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Για όποιον θέλει να τα διαβάσει, δωρεάν. Γνωρίζετε πολλού συγγραφεί οι οποίοι δίνουν τα βιβλία του δωρεάν. Εγώ δεν γνωρίζω πολλού. Μιλάμε για βιβλία τα οποία είχαν εκδοθεί, τα οποία έχουν τελειώσει και αντί να τα ξαναεκδώσω, αποφάσισα να τα δώσω στον κόσμο δωρεάν. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Που ακόμη και τα 10 ευρώ, 15 ευρώ, πόσα μπορεί να κάνει ένα βιβλίο, μπορεί να δυσκολεύονται να τα έχουν. Όπω επίση και όλα τα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι, όλα μα όλα μα όλα μα όλα, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι, τα έχω δωρεάν. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο κανάλι, είτε είναι εγγεγραμμένο στο κανάλι, είτε όχι, και να δει τα βίντεο που έχω, το οποίο είναι πάνω από 1.700 βίντεο. Έχω χάσει τον λογαριασμό. Πόσα είναι. Είναι πάνω από 1.700 βίντεο. Από το Γενάρη του 20 και μετά, επειδή το κανάλι μας έφτασε τους 30.000 συνδρομητές, έγινε κατάλληλο για να μπει η λειτουργία της συμμετοχής. Η λειτουργία της συμμετοχής είναι μια λειτουργία έξτρα, η οποία ο σκοπό έχει να βοηθήσει οικονομικά, να ενισχύσει οικονομικά τον κάτοχο του καναλιού και τη δουλειά που γίνεται στο κανάλι. Να αυξήσει δηλαδή τρόποντινά, ε, με ο, α, με όσους είναι στη συμμετοχή περισσότεροι, να αυξήσει τα έσοδα που, έχει ο κάτοχος του καναλιού από το YouTube. Εγώ προσωπικά είμαι ψυχολόγος, έχω κλείσει το γραφείο μου το 2018, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, είχα πάρα πολύ δουλειά, έκλεισα το γραφείο μου γιατί ένιωθα πως το κάλεσμά μου ήταν να ανεβάζω βίντεο στο διαδίκτυο και να κάνω εκπομπή στην τηλεόραση για να μοιράζομαι τις γνώσεις μου και τις απόψεις μου, τις ψυχοφέλιμες τι ψυχοεκπαιδευτικές με όλο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Όταν έκλεισα το γραφείο μου, πληρωνόμουν από την εργασία μου στην τηλεόραση. 9 του Αυγούστου του 2019 σταμάτησα να εργάζομαι στην τηλεόραση με σκοπό να αφοσιωθώ αποκλειστικά στο YouTube. Και έκτοτε ανεβαίνουν τουλάχιστον ένα βίντεο τη μέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Πολλές φορές ανεβαίνουν και δύο. Έχει μέρες που ανεβαίνουν και τρία. Ψάξτε σε όλα τα κανάλια του YouTube που έχουν σχέση με ψυχολογία και ψυχοεκπαίδευση στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεν θα βρείτε ούτε ένα άλλο κανάλι, ούτε ένα, στο οποίο να κάθεται ένας ψυχολόγος και να κάνει ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τουλάχιστον ένα τη μέρα, τα οποία να ανεβάζει δωρεάν για τους συνδρομητές του ή τους ανθρώπους που μπαίνουν στο κανάλι του. Στα βίντεο υπάρχουν διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις υπάρχουν γιατί πρέπει και εγώ να έχω από κάπου έσοδα. Γιατί αν δεν έχω έσοδα από το YouTube, θα πρέπει να εργαστώ, θα πρέπει να ανοίξω ξανά το γραφείο και δεν θα μπορώ να κάνω βίντεο. Ένα άνθρωπο είμαι, δεν είμαι τρει, δεν είμαι τέσσερι, μία είμαι. Λοιπόν, τι διαφημίσει τι ενεργοποίησα όταν σταμάτησα από την τηλεόραση, ότως ώστε να έχω εισοδήματα από το YouTube. Το Γενάρη του 2020 το κανάλι μα έγινε eligible, δηλαδή έγινε κατάλληλο, ότως ώστε να λανσαριστεί και η λειτουργία τη συμμετοχή. Η λειτουργία της συμμετοχής είναι μια προαιρετική λειτουργία, δεν είναι απαραίτητο να την κάνει ο καθένας, στην οποία όποιος θέλει να συνεισφέρει στη δουλειά που γίνεται στο κανάλι οικονομικά και όποιος θέλει να στηρίξει οικονομικά και το κανάλι και το δημιουργό του καναλιού που είμαι εγώ, μπορεί να πάρει ένα από τα δύο πακέτα της συμμετοχής ή το πρώτο πακέτο που είναι 4,99, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα περίπου, χονδρικά, ή το δεύτερο πακέτο που είναι 9,99, δηλαδή 10 ευρώ μηνιαίως, συνδρομή, ούτω ώστε να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια του καναλιού, γιατί από τι διαφημίσει είναι λίγα τα έσοδα, δεν είναι πολλά. Η αλήθεια είναι ότι από το Γενάρη μέχρι σήμερα, αρκετοί άνθρωποι, γύρω στου 90 ανθρώπου, έχουν επιλέξει να είναι μέλη στη συμμετοχή. Για να σου επιτρέψει το YouTube να βάλει τη συμμετοχή, έχει ω απαραίτητη προπόθεση να δώσει κάποια προνόμια. Εγώ επέλεξα να δώσω το ακόλουθο προνόμιο προς τους ανθρώπους που είναι στη συμμετοχή, να τους διαβάζω κάθε εβδομάδα σε ένα βίντεο τα δυο μου βιβλία τα οποία τα έχω ήδη δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδων.com τα δυο πρώτα βιβλία που έχω γράψει επέλεξα συνειδητά το Δεκέμβριο που μας πέρασε να μην τα επανεκδώσω αλλά να τα δώσω δωρεάν στον κόσμο να τα διαβάσει επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι και τα 10 ευρώ και τα 15 ευρώ που στοιχίζει να αγοράσω ένα βιβλίο, δυσκολεύονται να τα δώσουν. Γι' αυτό στην ιστοσελίδα μου, θέκλαπετρίδουν.com, αν πάτε, αν πάτε εκεί που λέει εκδόσει, αν πάτε στην υποκαρτέλα που λέει ηλεκτρονικέ εκδόσει, υπάρχουν και τα δύο βιβλία μου. Η Ανατομία μια γυναίκα και το και οι άντρε έχουν ψυχή τα δύο πρώτα μου βιβλία. Δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή να τα διαβάσει ο καθένα όπω θέλει, όποτε θέλει. Στη συμμετοχή, στο πρώτο πακέτο, το προνόμιο που έχουν όσοι είναι στη συμμετοχή, είναι κάθε Δευτέρα να ανεβαίνει ένα βίντεο που έχουμε καμιά τριανταριά βίντεο που διάβαζα το βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας». Να το πούν το κάπου εδώ είναι. Αυτό το βιβλίο μου το πρώτο το έχω ήδη διαβάσει και υπάρχει στη συμμετοχή και είναι το playlist που υπάρχει εκεί και, σήμερα κάποιο να γραφτεί στη συμμετοχή θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα βίντεο αυτού του βιβλίου. Και αυτή την περίοδο, επειδή τελειάσαμε εκείνο το βιβλίο, διαβάζουμε το βιβλίο μου και οι άντρε έχουν ψυχή και το σχολιάζω λίγο. Πριν λίγε μέρε, δύο φίλε από τη συμμετοχή μου είπαν ότι θέλουμε ε, να. Θέλουμε ένα βίντεο συγκεκριμένο να το βγάλετε, να το δουν όλοι, γιατί το θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο. Και εγώ κακώ, κακώ το λέω τώρα, τη άκουσα και έβγαλε το βίντεο δημόσιο. Και εξήγησα ότι αυτό το βίντεο είναι για τη συμμετοχή, αλλά επειδή μου ζήτησαν από τη συμμετοχή να το βγάλω δημόσιο, το βγάζω δημοσίω. Μία άλλη φίλη από τη συμμετοχή έγραψε, μα νομίζω είναι ένα άλλο βίντεο που είχαμε πει να βγάλει. Και εγώ έγραψα, δεν έχει σημασία ποιο βίντεο είπατε να βγάλω, το έβγαλα αυτό, όμω όποιο θέλει να διαβάσει το βιβλίο μπορεί να το διαβάσει δωρεάν και υπάρχει στην ιστοσελίδα μου και έβαλα το σύνδεσμο. Και μετά παρατήρησα από κάτω κάποια σχόλια τα οποία πραγματικά με έχουν αφήσει έκπληκτη. Εκπληκτή. Ε, γιατί, γιατί δεν μπορούμε να δούμε κι εμείς τα άλλα βίντεο που είναι. Μιλάμε τώρα για καμιά 35 βίντεο μόνο, το οποία, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση ο καθένας, έχουν πρόσβαση μόνο όσοι είναι στη συμμετοχή. Και το περιεχόμενο εκείνων το βίντεο υπάρχει δωρεάν στην ιστοσελίδα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε κι εμεί αυτά τα βίντεο, Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο να δούμε εμεί αυτά τα βίντεο. γιατί. Και του εξηγώ. Υπάρχουν δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Μπαίνει μια άλλη κοπέλα και του γράφει. Αν θέλετε να δείτε αυτά τα βίντεο, μπείτε στη συμμετοχή. Εν μεταξύ, για να μπει κάποιο στη συμμετοχή, ο απλό τρόπο να μπει που είναι να βλέπει τα βίντεο αυτά είναι 4,99 ευρώ το μήνα. Ή αν θέλει να προσφέρει περισσότερα στο κανάλι, αν εκτιμάει τη δουλειά που κάνω. Αν θεωρεί ότι ωφελείται κάποιο από τη δουλειά που κάνω καθημερινώ εδώ πέρα και ανεβάζω. Αν θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο αυτή η γυναίκα που κάθεται καθημερινά και εργάζεται δωρεάν για μα, μα τα δίνει δωρεάν. Αν αξίζει τον κόπο να τη κάνω μία συνεισφορά, να τη δείξω πώ την εκτιμώ, εάν μπορώ κιόλα. Είναι το δεύτερο πακέτο, στο οποίο πέραν του ότι μπορεί κάποιο να έχει πρόσβαση στα βίντεο αυτά που διαβάζω το βιβλίο, βάζω για το δεύτερο πακέτο κάποια βίντεο πιο νωρί, τα οποία ούτως ή άλλως θα τα δείτε οι υπόλοιποι δωρεά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, μα, ε, ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση κάτω από τα σχόλια, κάτω από ένα συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο το διέγραψα μετά το σχόλιο, για να μην προσβάλλονται οι γυναίκες από αυτά που έγραφαν. Ε, hey, δεν είναι άδικο και για μα. Μα γιατί κάνετε τέτοιε αδικίε, κυρία Θέκλα. Μα... Εγώ θέλω να πω το αξί. Δεν είναι άδικο από τη στιγμή που είπα ότι προσφέρω αυτά τα προνόμια τα οποία είμαι αναγκασμένη να τα προσφέρω. δεν μπορώ να βάλω δωρεάν συμμετοχή. Ε, να, βάλω δώστε συμμετοχή χωρί προνόμια. Έτσι είναι το πρόγραμμα του YouTube. Οι άλλοι δηλαδή οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τη συμμετοχή και μπορούν και θέλουν να δώσουν είτε 5 ευρώ το μήνα στο κανάλι, είτε 10 ευρώ το μήνα στο κανάλι. Είναι παλαβή άλλοι. Δηλαδή είναι δίκαιο για αυτούς που πληρώνουν να πάρουν κάποιοι αυτό το πολύ μικρό προνόμιο χωρίς να πληρώνουν. Εγώ προσωπικά από τη μέρα που ξεκίνησα την συμμετοχή το τόνισα σε όλα τα βίντεο που έκανα για τη συμμετοχή ότι δεν αλλάζει κάτι για μένα. Δεν θα εκτιμήσω περισσότερο αυτούς που θέλουν και μπορούν να είναι στη συμμετοχή. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο θέλει και μπορεί να είναι στη συμμετοχή, ότι είναι πιο αξιόλογος άνθρωπο για μένα από κάποιον που είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να είναι στη συμμετοχή. Αυτό μπορείτε να το δείτε κάτω από όλα τα βίντεο. Απαντώ εξίσου και σε αυτού που είναι στη συμμετοχή και σε αυτού που δεν είναι στη συμμετοχή. Αυτοί που είναι στη συμμετοχή έχουν ένα βιβλιαράκι δίπλα από το όνομά του, έχουν αυτό το σήμα αφοσίωση. Άρα μπορεί να ξέρετε ποιοι είναι στη συμμετοχή γιατί έχουν το βιβλιαράκι και οι υπόλοιποι δεν έχουν το βιβλιαράκι. Για μένα δεν παίζει ρόλο. Δεν διαβάζω μόνο τα σχόλια όσων είναι στη συμμετοχή. Δεν κάνω τα live και να επιτρέπω να σχολιάζουν μόνο όσοι είναι στη συμμετοχή, γιατί υπάρχει και αυτή η λειτουργία. Μπορώ να το ενεργοποιήσω και αυτό όταν κάνω live. Να είναι μόνο όσοι είναι στη συμμετοχή να μπορούν να γράψουν τα λάδια. Εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα όμω. Ξέρετε γιατί δεν το κάνω. Γιατί αντιλαμβάνομαι πω έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί εκείνα τα 5 ευρώ το μήνα ή τα 10 ευρώ το μήνα να μην τα έχουν. ή να μην έχουν πιστοτική κάρτα για να κάνουν τη συμμετοχή. Και το καταλαβαίνω. Γιατί κάποιοι, λίγοι ελάχιστοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτό το πράγμα και πρέπει να με ζαλίσετε τώρα δύο μέρε. Δύο μέρε, και βλέπω τώρα λέει. διαγράψατε τα σχόλια, μα λέει μία. Και λέει γιατί, γιατί δηλαδή τα, σχολε... τα, διαγράψα τα σχόλια μας, επειδή διεκδικήσαμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση στα βίντεο και απαντάω. Ναι, τα διέγραψα για να μην εκτίθεστε. Εάν θέλεις πρόσβαση στα συγκεκριμένα βίντεο που είναι για τη συμμετοχή, το διεκδικείς με το να λάβεις μέρος στη συμμετοχή. Είναι δίκαιο να θέλετε τα προνόημα της συμμετοχής χωρίς να συμμετέχετε. Μιλάτε σοβαρά. Τα διέγραψε επειδή ήταν το λιγότερο προσβλητικά για τη μέση κοινή νοημοσύνη, τα σχόλια. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σας δίνω δύο βιβλία μου δωρεάν. Πάνω από 1.700 βιβλίο δωρεάν και για όσου εκτιμούν τη δουλειά μου και θέλουν να τη στηρίξουν, με 5 ευρώ το μήνα ή 10 μπορούν να έχουν και τα 30 βίντεο το βιβλίο. Τι ακριβώ δεν καταλαβαίνετε. Πάτε για παράδειγμα σε ένα εστιατόριο και ζητάτε να φάτε χωρί να πληρώσετε. Θα το κάνατε αυτό, δεν θα ντρεπόσασταν. Και μου απαντά εδώ μια φίλη. Εγώ δεν νομίζω πω είπα κάτι κακό, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και που είπε και μια κοπέλα χτε. Ό,τι θα ήθελα να σα ακούω, επειδή σχολιάζετε και λέτε και επιπλέον ναι, θα το ήθελα γιατί σα θαυμάζω και, προσ... και, προσφέρετε μεγάλη στήριξη σε όλου μα, όμω δεν μπορώ να γραφτώ σε αυτή τη φάση τη ζωή μου. Δεν υπάρχει λόγο να μου, επι... λόγος να μου επιτίθεστε. Έγραψα μόνο όπω διαγράφτηκε το σχολείο τη κοπέλα και επομένω και τα, εικόλ... τα, υπόλοιπα. Με συγχωρείτε, φάνηκε πω το είπε με κακία. Αγάπη μου, δεν είπα πω του φάνηκε πω το είπε με κακία. Λοιπόν, έχω πάνω από 1700 βίντεο στο οποίο σχολιάζω επιστολές, σχολιάζω θεωρητικά θέματα. Τα 30 συγκεκριμένα βίντεο στα οποία διαβάζω το βιβλίο και κάνω και κάποιο μικρό σχόλιο πάνω σε αυτά που διαβάζω είναι που θα σας κάνουν τη διαφορά. Το καταλαβαίνω όταν δεν μπορείτε να... να... Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν και δεν μπορούν όλοι να είναι στη συμμετοχή. Δεν απαιτώ από κανέναν να είναι στη συμμετοχή. Ευχαριστώ του ανθρώπου που είναι στη συμμετοχή. Του ευχαριστώ και με αυτό το βίντεο δημοσίω γιατί δείχνουν έμπρακτα την εκτίμηση του εφόσον μπορούν εφόσον μπορούν. Λέω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ντροπή στον οποιονδήποτε άνθρωπο όταν εργάζεται να αμείβεται για την εργασία του. Καμία απολύτω ντροπή. Δεν έχω καμία ντροπή, καμία απολύτω ντροπή που έχω διαφημίσει στα, στα βίντεο ούτως ώστε να έχω κάποια έσοδα από τις διαφημίσεις και δεν έχω καμία ντροπή που έχω τη λειτουργία της συμμετοχής στο κανάλι ούτως ώστε όποιοι θέλουν να με στηρίξουν στη δουλειά μου, να με στηρίξουν. Όσοι εκτιμούν και θέλουν και μπορούν να στηρίξουν τη δουλειά μου, να με στηρίξουν. Οι υπόλοιποι μπορούν να βλέπουν το 99% των βίντεο που είναι δωρεάν, μπορούν να μπουν στο, στην ιστοσελίδα μου να διαβάσουν τα δυο μου βιβλία δωρεάν και θα έχουν την εκτίμησή μου όπως την έχουν όλοι. Σχόλια όμως, του στυλ, μα είστε άδικοι, μα δεν μας σκέφτεστε, μα γιατί αυτή η αδικία, αν μη τι άλλο προσβάλλουν τη μέση νοημοσύνη, όχι τη δική μου νοημοσύνη τη μέση νοημοσύνη. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν απαιτώ από κανένα να γραφτεί στη συμμετοχή. Εκτιμώ του ανθρώπου που γράφονται στη συμμετοχή. Καταλαβαίνω ότι είχε ανθρώπου που θα ήθελαν να γραφτούν στη συμμετοχή, αλλά δεν μπορούν και το κατανοώ. Εκτιμώ όλου του ανθρώπου στο κανάλι, εφόσον με εκτιμούν κιόλα. Όταν κάποιο δεν με εκτιμά και όταν κάποιο σχολιάζει με τρόπο που δείχνει ότι δεν σέβεται, δεν είναι πω δεν θα τον εκτιμήσω, αλλά θα το απαντήσω. Και στην προκείμενη περίπτωση, το σχόλιο εκείνο το οποίο έχει από κάτω 40 απαντήσει, που ήταν του στυλ, μα γιατί και είναι άδικο και θέλουμε και εμεί. Μα πόσο θα θέλαμε να δούμε το βίντεο και βγάλτε μα το και κάντε το και ξέρω εγώ. Αν μη τι άλλο, ήταν προσβλητικό για αυτό που του έγραφα. Καταλαβαίνετε αυτό που εξηγώ. Νομίζω είναι απλό. Ξαναλέω, δεν διαχωρίζω του ανθρώπου που είναι στο κανάλι, σε αυτού που έχουν βιβλιαράκι δίπλα από το όνομα του και σε αυτού που δεν έχουν. Εχτιμώ και ευχαριστώ όσους, είναι, όσους μπορούν και είναι στη συμμετοχή και στηρίζουν τη δουλειά μου. Ευχαριστώ. Δεν υποτιμώ τους ανθρώπους που δεν είναι στη συμμετοχή, μην υποτιμάτε όμως και εσείς αυτούς που είναι στη συμμετοχή. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι από τη συμμετοχή προς τιμήν του, βάλε αυτό το βίντεο δημόσια, έβαλε εγώ αυτό το βίντεο δημόσια και έγινε ολόκληρος χαμός. Ολόκληρος χαμός. Δηλαδή πραγματικά. Μαθαίνουμε εδώ πέρα στο κανάλι, κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, μαθαίνουμε να είμαστε και να είμαστε έντιμοι και να είμαστε επικοινωνιακοί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Τελειώνοντα, ξαναλέω ότι δεν ντρέπομαι που πληρώνομαι από τι διαφημίσει, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν που έχω τη λειτουργία τη συμμετοχή στο κανάλι και δεν διαχωρίζω του ανθρώπου αναλόγω με το αν είναι στη συμμετοχή ή όχι. Όμω να σεβόμαστε ο ένα τον άλλον και ο καθένα τον εαυτό του. Εντάξει, με την αγάπη μου. Γράφω κιόλα, μην με φορτώνετε. Φιλιά.